Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλό απόγευμα, κύριε Σταλάκη. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα εσείς εχθές ανακοινώσατε ότι έχετε ανακοινώσει και την Κρητική Επιτροπή, αλλά έχετε ανακοινώσει και την προκήρυξη του σχετικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου. Σωστά. Από τις 9 ώρα χθες είναι στον αέρα ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός. Όπως είχαμε πει, τέλος καλοκαιριού θα το βγάλαμε. Πήγαμε λίγο τέλος Σεπτεμβρίου. Η καθυστέρηση δεν είναι μεγάλη. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Ξέρετε, το COVID επηρέασε τα πάντα. Αλλά, δόξα τω Θεώ, είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο μεγάλο βήμα. Το πρώτο, όπως ξέρετε, ήταν ο χωροταξικός σχεδιασμός και αν θέλετε, η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, η οποία θα είναι πολύ σύντομα έτοιμη όσον αφορά το Master Plan. Και τώρα πάμε στο αρχιτεκτονικό κομμάτι. Έχουμε φτιάξει και την Επιτροπή. Νομίζω ότι προχωράμε κανονικά. Κύριε Ποζρικίδη, πρακτικά πότε θα δούμε να αλλάζει η εικόνα του εκθεσιακού μας κέντρου? Καταρχήν θα εντυπωσιαστούμε νομίζω προς το τέλος Ιουνίου του 2021, δηλαδή σε 8 μήνες περίπου, αρχές Ιουλίου, γιατί θα έχουμε μακέτες πλέον. Και ξέρετε, μέχρι τώρα βλέπαμε κατόψεις οι οποίες αφορούσαν χρήσης γης, οικοδομικές γραμμές, ανιαρά πράγματα για τους μη ειδικούς, τους μηχανικούς δηλαδή. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις μακέτες και νομίζω ότι θα αρχίσουμε να ονειρευόμαστε πιο έντονα. Να φανταζόμαστε πώς θα είναι. Ναι, έτσι ακριβώς, το νέο εκθεσιακό κέντρο. Και βεβαίως το χρονοδιάγραμμα λέει ότι πρώτα ο Θεός το 23 θα αρχίσουν οι καθαιρέσεις και οι κατασκευές, με στόχο το 26 να λειτουργεί πλήρως όλο αυτό το κόμπλεξ, το οποίο θα είναι, όπως ξέρετε, και εκθεσιακό και συνεδριακό, θα έχει και επιχειρηματικό κέντρο, ένα μικρό ξενοδοχείο και βεβαίως το πάρκο. Το μεγάλο πάρκο της. Το οποίο κατά 50% στην έκταση τη σημερινή της ΔΕΘ θα έχουμε πράσινο. Έτσι ακριβώς. Είναι το 50% και είναι περισσότερο από το 50% ο ελεύθερος αδόμητος χώρος. Γιατί ξέρετε, όταν λέμε πράσινο, εννοούμε ότι θα υπάρχουν και πεζόδρομοι, θα υπάρχουν και ανάλογα με τις αρχιτεκτονικές ιδέες και αμφιθεατράκια και νεράκια και συντριβανάκια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο αρχιτέκτονας. Άρα λοιπόν έχουμε πράσινο στο 50% της έκθεσης και περισσότερο από το 50% είναι ο ελεύθερος αδόμητος χώρος. Τώρα, η διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προβλέπει ότι θα υπάρξουν οι προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα έχουμε τις 15 αυτές οι οποίες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση, κύριε Ποζρικίδη. Έτσι ακριβώς. Ο διαγωνισμός λοιπόν είναι με προεπιλογή. Μέχρι τις 13 Νοεμβρίου θα καταθέσουν προτάσεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Κρητική Επιτροπή θα επιλέξει τις 15 αρχιτεκτονικά γραφεία και αυτοί θα προχωρήσουν με προτάσεις επί του συγκεκριμένου έργου, δηλαδή μακέτες κτλ. Όσον αφορά το δικό μας κόμφεξ, έτσι όπως το λέμε, κόμφεξ πάρκ. Μάλιστα. Και περιμένουμε βέβαια τις εξελίξεις τώρα. Τι γίνεται, εσείς ετοιμάζεστε για την 85η ΔΕΘ που θα γίνει του χρόνου ή περιμένουμε να βγει πρώτο το εμβόλιο? Εφόσον σας έχουμε εδώ στο τηλέφωνο, θα σας εκμεταλλευτούμε. Όχι, ετοιμαζόμαστε, βεβαίως ετοιμαζόμαστε. Ετοιμόμενη χώρα η Γαλλία, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ΔΕΘ των τελευταίων 30 ετών που δεν έγινε φέτος θα γίνει του χρόνου. Μάλιστα. Ετοιμαζόμαστε. Νομίζω ετοιμαζόμαστε να έχουμε και εκθέσεις πρώτα ο Θεός και από αρχή του έτους, γιατί μέχρι τέλος του έτους δεν βλέπω να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Ήδη τα νούμερα της πανδημίας δείχνουν ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο έτσι συγκρατημένοι στις προβλέψεις. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του έτους δεν θα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις, αλλά ελπίζω ότι από πρώτη-πρώτου θα μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε με πρωτόκολλα, βέβαια, έτσι, όχι όπως παλιά με τη νέα κανονικότητα, στα εκθεσιακά και συνεδριακά γεγονότα. Για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ετοιμάζετε κάτι, μπορείτε να μας πείτε τι ετοιμάζετε? Νομίζω ότι το ότι επιλέχθηκε η Γαλλία να είναι η τιμόμενη χώρα στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης αντιλαμβάνεστε ότι αυτό λέει κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε έτσι, αφιερωματικά, θεματικά περίπτερα όσον αφορά τα 200 χρόνια σε σχέση με την ελευθερία, σε σχέση με τη δημοκρατία, σε σχέση... ετοιμάζουμε πράγματα, ναι, αλλά ξέρετε τώρα οι συνθήκες δεν επιτρέπουν και να πούμε κάτι γιατί μπορεί να μην... Μάλιστα. Να μας διαψεύσουν... Και θα δούμε κύριε Ποζρικίδη με ετοιμόμενη χώρα τη Γαλλία, αν θα μας επισκεφθεί και ο Μακρόν στο πλαίσιο του Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία, βέβαια και με φόντο τις τουρκικές προκλήσεις. Σας ευχαριστώ είναι θερμά. Πολύ είναι πολύ πιθανό. Ναι. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας κύριε Ποζρικίδη, γεια σας.